Ο Λέοναρντ Κόεν, ο οποίος πέθανε πρόσφατα, είχε μιλήσει για τη ρογμή η οποία υπάρχει σε όλα και μέσα από αυτήν μπαίνει το φως. Έτσι είναι και το όραμά μας, όχι απλά σαν Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου, αλλά και σαν Έλληνες, το κέντρο πολιτισμού να υπάρξει μια αχτίνα φωτός, το οποίο μπορεί να εισχωρήσει μέσα στην ελληνική νοοτροπία. Είναι ένα έργο το οποίο έγινε με πάρα πολύ μόχθο, αλλά πάνω απ' όλα έγινε με έναν κοινό στόχο. Το να βγει το καλύτερο δυνατόν έργο για το καλό της ελληνικής κοινωνίας. Today is a great day. It's always a great day. The day when you deliver a building to the community. Especially when the building is like this. There's a park. There's water there, canal. There's a piazza, there's an agora. There's a library, the place of education and understanding, discovery. There's an opera house and a place for music and ballet. So this is what I call a place for people. A place where people come together, they stay together, and they celebrate the ritual of tolerance. So welcome to this new place for Athens, for Greece, and in some way for the world at large. Είναι ένα έργο το οποίο προστίθεται στη μακρά σειρά προσφοράς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στον τόπο μας. Ένα έργο το οποίο αποδεικνύει ότι συνεχίζεται την μακρά παράδοση προσφοράς των επιφανών Ελλήνων ευεργετών, ανθρώπων που διέθεσαν και διαθέτουν το περίσευμα της δημιουργικής τους δράσης για το συλλογικό καλό. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για την εταιρεία μας, την Γέκτερνα, το ότι συμμετείχε στην κατασκευή ενός τόσο σημαντικού έργου, γεμάτο από κατασκευαστικές προκλήσεις και καινοτομίες. Ελπίζουμε και ευχόμαστε ολόψυχα να τον καλιάσει ο κόσμος, διότι για τον κόσμο έγινε αυτή πολύ σπουδαία δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχου. We of Salini Pregillo have a long history behind our shoulder. Our company started its operation around 110 years ago. Unfortunately, we were not there at the time to be with Victinus to build the Partenone. When we won this job, we knew we were in a very special project, something built for the heritage, culture of these great people. Η μεταστέγαση της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στις καινούργιες εγκαταστάσεις του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος δεν είναι μια απλή μετακόμιση τεκμηρίων, αλλά ορίζει μια νέα αφετηρία στη μακρά ιστορία της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Εκείνο που θα θέλαμε είναι εδώ να μπορούν οι άνθρωποι που γράφουν, ερευνούν, μελετούν, οι νέοι που εκπονούν διδακτορικές διατριβές
να βρουν αυτά που χρειάζονται για να κάνουν τη δουλειά τους. Να κάνουν μια δουλειά που χωρίς τα τεκμήρια της Εθνικής Βιβλιοθήκης δεν θα μπορούσαν να την κάνουν. Πιστεύω πως το πολιτιστικό κέντρο θα παίξει πρωτεύοντα ρόλο στην εκπαίδευση. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που είμαι σίγουρη πως θα καταρτιστούν και θα προταθούν, τα περιμένει ο εκπαιδευτικός κόσμος από το δημοτικό μέχρι και το λύκειο. Η μετεγκατάσταση της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού σηματοδοτεί το πέρασμά της από την ιστορική εποχή των κρίσεων στην εποχή των προκλήσεων. Είναι πρόκληση για την Εθνική Βιβλιοθήκη να μεταφερθεί σε αυτό το χώρο και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που του δίνει για να εξυγχρονίσει τις υπηρεσίες της. Πρόκληση όμως και για την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος που θα αγκαλιάσει το κοινό ανεξάρτητα από εκπαιδευτικό επίπεδο, ηλικία, πεποιθήσεις. Η ανάπλαση όλου του χώρου εδώ είναι μια βόλτα για τον Αθηναίο, ένας προορισμός που μας δείχνει πως θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε με το περιβάλλον, πως εντάσσεται ένα κτίριο στο περιβάλλον, ένας χώρος που αισθητικά σε καλεί κοντά του και σε καλεί να περπατήσεις και σε καλεί να επικοινωνήσεις μαζί του, απευθείας καλεί και στην όπερα και στην βιβλιοθήκη ένα κοινό που μπορεί να μην ερχόταν ποτέ. Δεν μπορώ να κρύψω τη μεγάλη μου συγκίνηση για το αριστούργημα που προσφέρεται στην ελληνική κοινωνία. Δεν ξεχνώ την παραγωγική συνεργασία που είχαμε με όλα τα στελέχη του Ιδρύματος Άβρος Νιάρχος και είμαστε σήμερα περήφανοι να λέμε ότι προσφέρεται ένα έργο στους Έλληνες πολίτες που ανοίγει μια τεράστια γκάμα πολιτιστικής προσφοράς, μιας ανάδειξης του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. Αναλαμβάνω την καλλιτεχνική διεύθυνση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής τη στιγμή που μετακομίζει στο καινούριο της σπίτι. Πρόκειται για ένα αρχιτεκτονικό θαύμα πολύ ψηλής αισθητικής με δύο αίθουσες εξαιρετικής ακουστικής. Θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να αξιοποιήσουμε τη σπουδαία, τη μοναδική προσφορά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ενώ υποσχόμαστε ότι θα διατηρήσουμε και θα σεβαστούμε την αυτοτέλεια του μοναδικού λυρικού θεάτρου της πατρίδος μας με στόχο την καλλιτεχνική και κοινωνική προσφορά. Αυτά είναι έργα που μπορούν να παράγουν τον πολιτισμό. Σε εμάς τώρα επαφίεται να το διατηρήσουμε. Η ολοκλήρωση του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το οποίο θα στεγάσει την Εθνική Λυρική Σκηνή και την Εθνική Βιβλιοθήκη, είναι ένα επίστευμα ιστορικό. Με την άνευ προηγμένου δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς την ελληνική πολιτεία, η Εθνική Λυρική Σκηνή αποκτά για πρώτη φορά στην ιστορία της εγκαταστάσεις υψηλής αισθητικής και απεριόριστων τεχνικών δυνατοτήτων. Εκ μέρους του συνόλου των εργαζομένων στον οργανισμό μας, θέλω να εκφράσω τις πιο θερμές μας ευχαριστίες προς το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και να δεσμευτώ για την περαιτέρω ανάπτυξη της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στις νέες της εγκαταστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είχα την τιμή να είμαι ο Δήμαρχος Καλλιθέας κατά τον κρίσιμο χρόνο των διαπραγματεύσεων, της σχεδίασης και της ολοκλήρωσης του μεγαλειώδους αυτού έργου. Το έργο αυτό συμβολίζει τις αστήρευτες δυνάμεις του λαού μας, που βρίσκει την δύναμη να ξεπερνά τις κρίσεις και να αναγεννάται μέσα από τις αξίες της ιστορίας και του πολιτισμού του. Θέλουμε το έργο αυτό να αποτελέσει έργο κλειδί για την ανάπλαση της παραλίας Αττικής. Θέλουμε να αποτελέσει γέφυρα πολιτισμού για τη Μεσόγειο και για την Ευρώπη. Μεγάλο έργο λοιπόν, μεγάλες προσδοκίες και από εδώ και πέρα ξεκινάει μια ακόμα μεγαλύτερη νέα προσπάθεια.
Για μας προσωπικά, σαν οικογένεια, είναι ο μόνος χώρος στον οποίο μπορούμε αυτή τη στιγμή άφοβα να αφήσουμε τα παιδιά μας να αλωνίσουν όπως κάναμε εμείς παλιά. Τα παιδιά έχουν μια φοβερή ικανότητα να τον κάνουν το χώρο δικό τους. Και αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να εκτεθούν σε ένα περιβάλλον ποιοτικό που μπορεί να τους δώσει ερεθίσματα που δεν μπορούν να τους δώσουν άλλοι χώροι στην Αθήνα. Το πάρκο είναι ένας τόπος ανοιχτός, ένας τόπος συνάντησης που μπορεί να αλλάξει την πόλη και να επαναπροσδιορίσει τη σχέση μας με τη φύση. Χαίρομαι που βρίσκει τους τελικούς αποδέκτες, όλους εμάς, και εύχομαι το Κέντρο Πολιτισμού να συνεχίσει δυναμικά όπως ξεκίνησε, να αναδείξει την ουσία και να μεγαλώσει το όνειρο με τη φροντίδα και τη συμμετοχή όλων μας. When we designed this park, we use mostly Greek and Mediterranean plants. In fact, using all these beautiful plants, you come through the park and you'll have fantastic smells of lavender, sage, and thyme, and oregano. It will speak to what is Greek. It would be a venue for people of all kinds of interests in Athens, young, old, people who want to run and exercise. Από την πρώτη στιγμή που ήρθα, μου άρεσε πάρα πολύ το περιβάλλον και με κέρδισε. Μέσα σε μια τσιμεντούπολη που ζούμε, είναι μια ιδανική διέξοδος. Έρχεσαι με χαμόγελο εδώ και φεύγεις με χαμόγελο. Το Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αρχίζει τη λειτουργία του στην πιο κρίσιμη συγκυρία. Σε μια εποχή κρίσης, κυρίως αξιακής, απαιτείται η καλλιέργεια σκέψης κριτικής. Ο πολιτισμός είναι καθοριστικός στη δημιουργία μιας πιο ανθρώπινης και δημοκρατικής κοινωνίας. Η ίδρυση του Κέντρου αποτελεί ένα ξεχωριστό σύμβολο και παράδειγμα προσφορά σε μια Ελλάδα που αγωνίζεται. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όσους εμπνεύστηκαν και εργάστηκαν για να υλοποιηθεί αυτό το όραμα. Δουλεύω σε αυτό το έργο τα τελευταία 4 χρόνια. Για μένα ήταν μεγάλο σχολείο από πολλές απόψεις. Με τους συναδέρφους μου εργαστήκαμε σαν οικογένεια και πλέον είμαι πολύ συγκινημένος που το έργο αυτό παραδίδει στον κόσμο. Με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η μοίρα το έφερε να συνδεθώ προσωπικά και ως Υπουργός Πολιτισμού και ως Πρωθυπουργός όταν πια το είδα να προχωρά και να επιταχύνεται. Και σήμερα παραδίδεται στην πολιτεία. Το στίχημα πλέον είναι πολύ μεγάλο. Η ποιότητά του και ο διάλογος με την κοινωνία πρέπει να παραμείνουν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Το έργο αυτό έχει και μεγάλη συμβολική αξία στις μέρες μας. Συμβολίζει την άλλη Ελλάδα. Αυτή που πρέπει να σηκωθεί στα πόδια της και πρέπει να πάει μπροστά, αφήνοντας πίσω την κρίση και οικοδομώντας το μέλλον που μας αξίζει. Έζησα απίστευτες στιγμές εδώ μέσα και λυπάμαι τώρα που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να φύγουμε, γιατί το θεωρούμε σαν σπίτι μας. Έχω εργαστεί από την αρχή του έργου, ασχολήθηκα με την ασφάλεια του κτηρίου και είμαι πολύ ευτυχισμένος που πολλοί κόσμος θα έρθει και θα το επισκεφθεί και θα νιώθει υπέροχα, όπως και εγώ με την οικογένειά μου. Η Ελλάδα μετά από χρόνια προσπαθειών αποκτά ένα πραγματικό στολίδι για τον πολιτισμό της.
Η χώρα μας, ακόμα και στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, δεν έπαψε ποτέ να αποτελεί έναν παγκόσμιο κόμβο για την πολιτιστική δημιουργία, την ιστορία και τις τέχνες. Και πλέον, τον καιρό της ανάκαμψης, έχουμε όλες τις προϋποθέσεις να περάσουμε σε μια νέα εποχή δημιουργίας. Με μεγάλη χαρά, αποδίδουμε στον κόσμο του πολιτισμού και συνολικά στην ελληνική κοινωνία ένα σημαντικό απόκτημα. Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι ένα έργο για τον ίδιο τον άνθρωπο, για τον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Μια επένδυση στον πιο πολύτιμο θησαυρό που έχουμε σε αυτόν τον τόπο. Τον πολιτισμό, τις τέχνες, το περιβάλλον. Η ψυχή του έργου είναι ο κόσμος. Απλός κόσμος, παιδιά, ηλικιωμένοι, να απολαμβάνουν το χώρο αυτόν σαν χώρο πραγματικά δικό τους. Το στοίχημα το δικό μας σαν ίδρυμα το κερδίσαμε ήδη. Το οποίο ήταν να καταλάβει η ελληνική κοινωνία ότι το έργο αυτό ανήκει σε αυτήν και σε κανέναν άλλον. Το έργο αυτό θα αποτελέσει ένα ζωντανό παράδειγμα για το πώς μπορεί να είναι η χώρα μας. Και μέσα από αυτό μπορούμε να αρχίσουμε πράγματι να βάζουμε μικρά θεμέλια για να ξεφύγουμε μία και καλή από την κρίση.